Αίσθηση προκάλεσαν οι βόμβες της Λένας Μπορμπουδάκη σε ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα με αφορμή τον ρόλο του Λευτέρη Αυγενάκη στο κομμάτι της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, αλλά και μια σειρά από έργα τα οποία παρουσιάστηκαν στη θητεία της ίδιας της κυρίας Μπορμπουδάκη. Μαζί μας η πρώην διοικήτρια της υγειονομικής περιφέρειας Κρήτης, κυρία Λένα Μπορμπουδάκη. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε, κυρία Μπορμπουδάκη. Καλώς σας βρήκα, κυρία Δασκαλάκη. Και η αλήθεια είναι ότι την Πέμπτη που διαβάσαμε αυτήν την ανάρτηση, πραγματικά σοκαριστήκαμε με αυτά τα οποία διαβάσαμε από εσάς και ήταν μια είδηση που ανακυκλώθηκε από το σύνολο των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε ολόκληρη την Κρήτη. Την συζητούν ακόμα οι πολίτες. Καταρχήν, το πρώτο ερώτημα που θέλω να σας θέσω είναι γιατί η πρώην διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή μπαίνει στη διαδικασία σε μια τέτοια ανάρτηση καταπέλτη. Αυτό είναι μια ερώτηση που μπορεί να απασχολεί τον καθένα, διότι και πολύ λογικά μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι η Μπορμπουδάκη, επειδή δεν συνεχίστηκε η θητεία της στην υγειονομική περιφέρεια, προβαίνει τώρα σε αυτές τις δηλώσεις. Είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Αυτές οι δηλώσεις θα γίνονταν και επί της θητείας μου και ο λόγος είναι διότι θα πρέπει να αποδίδουμε στον κάθε ένα το έργο το οποίο κάνει. Όταν λοιπόν ο κύριος Υφυπουργός στην ανάρτησή του αποδίδει τα εύσημα για την υλοποίηση αυτών των έργων σε λάθος διοικητή, οφείλω και να προστατεύσω και την δουλειά και την προσπάθεια και το έργο, όχι μόνο το δικό μου αλλά και των συνεργατών μου, να αποδώσουμε την αλήθεια. Να πούμε πότε έγιναν τα έργα, με ποια έγγραφα και ότι όλη αυτή η προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια η οποία έγινε από το Υπουργείο Υγείας, έγινε από την Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης τα 3 προηγούμενα χρόνια και αυτή η δουλειά, αυτή η προσπάθεια ήρθε, απόδωσε και γι' αυτό μπορούν αυτά τα έργα. Νιώθετε δηλαδή ότι ουσιαστικά κυρία Μπορμπουδάκη μηδενίστηκε το έργο της προηγούμενης διοίκησης της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, γιατί τα περισσότερα από αυτά τα έργα που διαβάσαμε και στην ανακοίνωση του κυρίου Αυγενάκη είναι έργα τα οποία παρουσιάσατε στα πεπραγμένα σας κατά τον επίλογο της θητείας σας στην Υγειονομική Περιφέρεια του νησιού. Ναι, είναι αλήθεια. 22 Αυγούστου που έγινε και ο απολογισμός του έργου για τα 3 χρόνια διοίκησης, όλα αυτά υπόθηκαν και με τα ανάλογα έγγραφα και υπήρξε η ανάλογη ενημέρωση δημόσια για το έργο το οποίο παραδίδεται στην επόμενη διοίκηση. Είναι σημαντικό, κύριε Δασκαλάκη, και είμαι ξεκάθαρη σε αυτό. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες διοικητών και αντίστοιχα κατ' εμέ και πολιτικών. Υπάρχουν οι διοικητές οι οποίοι είναι χρήσιμοι για τον τόπο τους, οι διοικητές οι οποίοι είναι χρήσιμοι λήθοι, οι οποίοι ουσιαστικά είναι άβουλοι και εκτελούν διαταγές άλλων, και υπάρχουν και οι χρήσιμοι ετερόφωτοι, οικειοποιούμενοι το έργο άλλων. Οι χρήσιμοι επιφανειακά ικανοί, οι χρήσιμοι υποτιθέμενα άριστοι. Αυτή λοιπόν για μένα η τρίτη κατηγορία είναι οι διοικητές που είναι πιο επικίνδυνοι. Μάλιστα. Και νομίζω ότι φωτογραφίζεται και τη σημερινή διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, γιατί στην ανάρτηση βόμβα κάνετε μία αναφορά στη σημερινή διοίκηση. Κοιτάξτε, για μένα είναι πολύ σημαντικό οι συνεργάτες μου και οι άνθρωποι οι οποίοι διοικητικά ιεραρχικά βρίσκονται κάτω από εμένα, και το τονίζω αυτό, μιλώντας διοικητικά ιεραρχικά, είναι πολύ σημαντικό να προοδεύουν. Είμαι πολύ περήφανη λοιπόν όταν συνεργάτες μου παίρνουν θέσεις και ανώτερες από τη θέση που είμαι εγώ. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι συνεργάτες να μην λειτουργούν παρασκηνιακά για να πάρουν τη δική σου θέση. Τώρα, όλα αυτά τα οποία συζητάμε αφορούν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Πλεύρη. Δηλαδή θα μπορούσε να κάνει τοποθέτηση ο κύριος Πλεύρης, η κυρία Γκάγκα και η κυρία Ράπτη, που είναι στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Να υποθέσω ότι αυτή η ανάρτηση ήρθε μετά όταν είδατε ότι αυτά τα έργα οικειοποιούνται από μία άλλη διοίκηση, όμως παρουσιάζονται από έναν πολιτικό που δεν έχει καν το χαρτοφυλάκιο της υγείας, αλλά είναι υφυπουργός αθλητισμού. Αυτή ήταν και η αναφορά μου, ότι το Υπουργείο Υγείας έβγαλε και πολύ σωστά μία ανακοίνωση, μία ανάρτηση για να ενημερώσει τους ανθρώπους της χώρας για ένα σπουδαίο έργο, το οποίο μετά από χρόνια προετοιμασίας έρχεται να μπει η τελική υπογραφή για την ανέγερση και την ανακαίνιση κτηρίων τόσο στις νοσοκομειακές μονάδες όσο και στην πρωτοβάθμια. Δεν είδα πουθενά στην ανακοίνωση του Υπουργείου μας, του Υπουργείου Υγείας εννοώ, να κάνει συγκεκριμένη καταγραφή των έργων. Αυτό το είδα στην ανακοίνωση του κυρίου Υφυπουργού, όπου δίνει και τα εύσημα σε λάθος διοικητή, και αυτός ήταν και ο λόγος όπου προέβη στη συγκεκριμένη ανάρτηση.
Όλα αυτά τα περιστατικά συμβαίνουν και σε μία περίοδο που η πολιτεία διαχειρίζεται και η υγειονομική περιφέρεια την πανδημία. Είναι μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Σας ακούσαμε να μιλάτε για παρασκήνιο, σας ακούσαμε να μιλάτε για μεθοδεύσεις. Θεωρείτε ότι προσπαθούσε να υποθάλψει και το δικό σας έργο σε μία περίοδο που το ίδιο το Υπουργείο Υγείας είχε εμπιστευτεί σε εσάς την υγειονομική περιφέρεια της Κρήτης, από τον ίδιο πολιτικό χώρο, από την ίδια κυβέρνηση. Είναι ξεκάθαρο ότι με το Υπουργείο Υγείας είχαμε μια αγαστή συνεργασία, η οποία παραμένει, άσχετα αν υπάρχει, αν είμαι σε θέση ευθύνης ή όχι, γιατί χρόνια υπηρετώ τον τόπο μου στα θέματα υγείας και αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Πώς σας ακούγεται όμως όταν πριν από κάποιους μήνες δέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά και από μέρους μου και από εκείνους μια πρόσκληση. Μια πρόσκληση από τοπικούς παράγοντες της περιοχής της Μεσαράς. Μια πρόσκληση για να μεταβώσω τις μοίρες και να παρουσιάσουμε ως υπεύθυνοι για τα θέματα υγείας και εκπροσωπώντας το Υπουργείο Υγείας στην περιοχή της Μεσαράς, σε μια διευρυμένη συνάντηση που γινόταν για διάφορα θέματα, να παρουσιάσουμε τη σημαντική πρόταση που είχα κάνει για τη δημιουργία ενός πρότυπου πολυδύναμου κέντρου υγείας, που μάλιστα σχεδιάζαμε και με τους τοπικούς παράγοντες, αν μπορεί να λειτουργήσει και μια μονάδα αυξημένης φροντίδας για να μειώσουμε τις διακομιδές. Ένα κέριο αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Ένα χρόνιο, ένα πάγιο, ναι. Και χρόνιο πάγιο. Αίτημα και των υγειονομικών, όχι μόνο των κατοίκων. Αυτό λοιπόν που έγινε είναι ότι μετά από μερικές μέρες οι ίδιοι άνθρωποι που με μεγάλη χαρά με κάλεσαν, με πολύ λύπη και ύφος απολογητικό, με πήραν τηλέφωνο να μου πούν ότι είχαν την ενημέρωση από τον κύριο Υφυπουργό ότι αν μεταβώ εγώ σε αυτή τη συνάντηση δεν θα παρευρίσκεται εκείνος. Και φυσικά επέλεξα να μεταβώ για να μην φέρω σε δύσκολη θέση αυτούς τους ανθρώπους. Μισό λεπτό. Σας καλούν ως επικεφαλής της τοπικής υγείας της Κρήτης να συμμετάσχετε σε μία σύσκεψη που αφορά την υγεία της Μεσαράς. Σωστά. Ακριβώς. Και ο Υφυπουργός Αθλητισμού, που δεν έχει καν το χαρτοφυλάκιο του Υπουργού Υγείας, απαγορεύει σε εσάς να μεταβείτε σε μια σύσκεψη που αφορά την υγεία στη Μεσαρά. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και το ακούμε πρώτη φορά απόψε. Κοιτάξτε, θα μπορούσα να μεταβώ και αυτό ήταν το λάθος που έκανα, διότι εκ των υστέρων ενημέρωσα το Υπουργείο μου και η απάντηση ήταν ξεκάθαρη από τον Υπουργό ότι όφυλα και έπρεπε να μεταβώ. Άρα το Υπουργείο ενοχλήθηκε και για αυτήν την παρέμβαση του Λευτέρη Αυγενάκη. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι όταν το Υπουργείο λέει στην διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας ότι έπρεπε να μεταβείς, φαντάζομαι και το διαβάζω ότι δεν τον βρίσκει σύμφωνο με αυτή την ουσιαστικά έμεση απαγόρευση η οποία υπήρχε. Σας ξαναλέω, το να ζητάμε από ανθρώπους οι οποίοι κάνουν για τον τόπο τους μια συνάντηση με διάφορους φορείς να μην μεταβεί ο εκπρόσωπος του φορέα υγείας στην Κρήτη, διότι δεν θα μεταβούμε εμείς, είναι κάτι το οποίο η αλήθεια είναι ότι με έφερε και εμένα σε πολύ δύσκολη θέση. Πάντως αυτό που μας είπατε τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι ελοχεύει μια σειρά από ερωτηματικά, γιατί μιλάμε για τον ευαίσθητο χώρο της υγείας, κυρία Μπορμπουδάκη, και για ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της Μεσαράς, για ένα πολυδύναμο κέντρο. Και ακούω ότι και ήδη οι άνθρωποι που σας κάλεσαν ήρθαν σε εξαιρετικά δυσάρεστη θέση να σας πούνε καλύτερα να μην έρθετε. Είναι αυτή η αλήθεια και σεβόμενοι αυτούς τους ανθρώπους, τους οποίους εξακολουθώ, σέβομαι, εκτιμώ και θα είμαι δίπλα τους οτιδήποτε αφορά την υγεία, είναι εκείνοι που βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι αυτή ήταν και η δέσμευση του Υπουργείου μας, ότι αυτό το σημαντικό έργο θα γίνει, γιατί το οφείλουμε και στον κόσμο, κύριε Δασκαλά, και στους υγειονομικούς μας. Και πραγματικά έτσι θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, επειδή δεν πρόλαβα να αποχαιρετήσω τους ανθρώπους που περάσαμε τρία δύσκολα χρόνια, ίσως τα δυσκολότερα σε θέματα υγείας στη χώρα από δημιουργίας του ΕΣΥ, να τους πω ότι, παραφράζοντας τα λόγια του ποιητή, ότι η φόρα μας ήταν μεγάλη, το πείδημα κάποιον μικρό, όμοιο με το ηθικό τους ανάστημα, αλλά το άλμα που πραγματικά κάναμε για την υγεία στον τόπο μας ήταν σπουδαίο και πραγματικά τους ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου. Κυρία Μπορμπουδάκη, μέσα στην ανάρτησή σας στα κοινωνικά δίκτυα, στην προσωπική σας σελίδα στο Facebook, κάνετε λόγο και σε ένα περιστατικό με ευνοούμενους, με ευνοούμενοι, με ένα πτυχίο που δεν ήταν πτυχίο. Είναι ένα θέμα το οποίο μας προβλημάτισε. Θέλετε λίγο να σταθούμε πάνω σε αυτό. Τι ακριβώς συνέβη?
Κοιτάξτε, η αναφορά αυτή έγινε γιατί δεν έχω καμία προσωπική εμπάθεια απέναντι στον κύριο Υφυπουργό και τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένα δεδομένο, και αν υπάρχουν, γι' αυτό έκανα μία αναφορά και σε δημόσιο διάλογο, όπου να επιβεβαιώνει προσωπική εμπάθεια από μέρους μου. Είχα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση τότε, όταν διατελούσα διευθύντρια της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, όπου είναι ένα μουσείο το οποίο ανοίξει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ξέρετε ότι όταν αναλαμβάνουμε σε θέσεις ευθύνης, όπως και όταν ορκιζόμαστε για να λάβουμε το πτυχίο μας, ορκιζόμαστε πίστη στην πατρίδα, υπακοή στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους και να εκπληρώνουμε τιμίως, κύριε Δασκαλάκη, και ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μας. Αυτό φροντίζω να κάνω από όποια θέση και αν βρίσκομαι, αυστηρή πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου και μετά με τους συνεργάτες μου σε θέματα νόμων και σε θέματα ηθικής. Όταν λοιπόν βγήκε αυτή η πρόσκληση από το μουσείο, υπήρχαν διάφορες υποψηφιότητες. Ο άνθρωπος που επιλέξαμε να έρθει να συνεργαστεί είχε προσκομίσει μία σειρά πτυχίων. Το προαπαιτούμενο πτυχίο ήταν πάνω σε θέματα επικοινωνίας, marketing, γιατί ζητούσαμε ένα συνεργάτη για θέματα προώθησης και επικοινωνίας. Στον έλεγχο που οφείλουμε να κάνουμε, όπως έγινε και ο έλεγχος των δικών μου δικαιολογητικών από το Πανεπιστήμιο και από κάθε δημόσιο φορέα, έγινε ο απαιτούμενος σχετικός έλεγχος και για το συγκεκριμένο υποψήφιο που επιλέξαμε. Εκεί μας ενημέρωσαν από το Υπουργείο Παιδείας ότι το συγκεκριμένο πτυχίο ήταν ένα πτυχίο το οποίο δεν ήταν αναγνωρισμένο ως πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι αυτές οι υποθέσεις που έχουμε από κάποια πανεπιστήμια, κάποια university, τα οποία... ναι, μεν είναι πτυχίο, υπάρχει μια φύτηση. Απλά δεν είναι αναγνωρισμένο από την ελληνική πολιτεία. Ακριβώς, δεν είναι αναγνωρισμένο από το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Αυτή η περίπτωση υπήρξε στο συγκεκριμένο γεγονός. Εκεί λοιπόν δέχτηκα την πίεση να παραμείνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος στο μουσείο, που δεν ήταν δική μου απόφαση μόνο. Ενημερώθηκαν όλα τα θεσμικά όργανα και αποφασίστηκε ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να συνεχίσει. Κυρία Μπορμπουδάκη, όλα αυτά τα οποία και διαβάσαμε και ακούμε απόψε στο γερικό δελτίο ειδήσεων της Crete TV δημιουργούν και ένα άλλο ερωτηματικό. Επειδή αυτό δεν είναι θέμα μιας πρωτοβουλίας του ίδιου του Υφυπουργού Αθλητισμού και Πολιτισμού, που έχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο, που υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που πρέπει άμεσα να παρέμβει, όπως η αναστάτωση που υπάρχει στο τοπικό ποδόσφαιρο. Δηλαδή, έχει θέματα ο κύριος Αβγενάκης να κλείσει με βάση το χαρτοφυλάκιό του. Αντιλαμβανόμαστε ότι προχωράει και παρεμβαίνει και σε ένα άλλο χαρτοφυλάκιο όπως είναι το Υπουργείο Υγείας. Θα θυμηθώ και τη σύσκεψη με τον κύριο Τριαντόπουλο και τον αποκλεισμό των σεισμοπαθών πρόσφατα εδώ στο Ηράκλειο. Και βεβαίως τα παράπονα που υπήρξαν από το Αρκαλοχώρι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ενημερώσατε εσείς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για αυτές τις παρεμβάσεις, για αυτές τις μεθοδεύσεις, για αυτό το παρασκήνιο? Ενημερώσατε ενδεχομένως και την ίδια την κυβέρνηση, ο οποίος κ. Αβγενάκης είναι μέλος της? Κοιτάξτε, σε σχέση με το περιστατικό που σας ανέφερα για την πρόσκληση που είχα στην Μεσαρά, έχει ενημερωθεί το Υπουργείο Υγείας και σας είπα ότι η απάντηση ήταν ότι έπρεπε να μεταβώ διότι εκπροσωπούσα το Υπουργείο Υγείας ως διοικήτρια της Υγειονομικής Περιφέρειας. Κύριε Δασκαλάκη, δεν συνηθίζω να μπαίνω στα χωράφια άλλων. Δεν συνηθίζω να κρίνω ανθρώπους όταν δεν έχω δεδομένα και δεν έχω συνεργαστεί μαζί τους. Όμως οφείλω να προστατεύσω τον εαυτό μου όταν κάποιοι κάνουν το αντίθετο. Και επειδή σας ανέφερα προηγουμένως για την τρίτη κατηγορία των διοικητών, να σας πω ότι αυτός ο τόπος έχει αρκετή σκοτεινιά. Και αυτή η σκοτεινιά έρχεται όταν αυτοί οι πασπαλισμένοι, πολύ όμορφα χρυσόσκονοι που φέρουν κάποιοι, φυσήξει λίγο και δούμε τη σκοτεινιά. Και είναι καιρός να αρχίσουμε να λέμε αλήθειες και είναι καιρός επιτέλους σε αυτόν τον τόπο να προχωρήσουμε και να έρθει φως. Να έρθει φως, και αυτό έρχεται μόνο μέσα από την αλήθεια και από την προσπάθεια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να πούν ότι χάλασε, κύριε Δασκαλάκη, η δουλειά με το Υπουργείο Υγείας και γι' αυτό η Μπορμπουδάκη βγήκε να τα πει τώρα, θα σας πω το εξής, ότι εγώ δεν συνηθίζω να κάνω δουλειές. Συνήθως οι δουλειές έχουν ένα παρασκήνιο. Συνηθίζω να συνεργάζομαι, να πράττω και να παράγω με τους ανθρώπους που συνεργάζομαι έργο. Και εκεί θα μείνω. Και κλείνω με αυτό που πολλές φορές αναφέρεται σε πολλές αναρτήσεις σας, όλα στο φως.
Όλα. Όλα στο φως από όλους μας. Σας ευχαριστώ θερμά, κυρία Μπουρμπουδάκη, που μας εμπιστευτήκατε για να μοιραστείτε αυτή τη στιγμή και βεβαίως ένα θέμα που απασχολεί και πρέπει να απασχολεί όχι μόνο την τοπική κοινωνία, αλλά και την ελληνική κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ και εγώ θερμά.